Με έντονο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης αλλά και του οικολογικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών WIND προχώρησε σε μια πραγματικά ξεχωριστή δράση. Η αναδάσωση έχει πραγματοποιηθεί σε ένα από τα ιστορικά σημεία της Μάνης, είναι τα προχωρημένα φυλάκια των Μανιατών. Με την χορηγία της WIND και με την επίβλεψη του καλού συναδέλφου μας, του κυρίου Ρεβελιώτη, έχει εκτελεστεί ένα έργο το οποίο για τις συνθήκες της Μάνης είναι αρκετά δύσκολο. Καθαρίστηκε η περιοχή από τη θαμνώδη βλάστηση, αναδείχθηκε η δεντρώδη βλάστηση και ταυτόχρονα προβήκαμε σε φύτευση 1.200 δέντρων, μεικτά, κονοφόρα και πλατήφυλλα, για να πετύχουμε ένα βέλτιστο αποτέλεσμα και να μπορούμε να είναι επισκέψιμη η έκταση. Σε ένα υπέροχο φυσικό τοπίο, στο λόφο της Ελλήνητσας στο Γήθιο και σε μια έκταση 50 στρεμμάτων, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών WIND, σε συνεργασία με τεχνικό μελετηρικό γεωπονικό γραφείο και τη συνδρομή του Δασαρχείου, χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου μια δράση αναδάσωσης, της οποίας τα αποτελέσματα αναμένεται να φανούν στο άμεσο μέλλον και να αποδώσουν τη φυσική αξία μιας περιοχής στην οποία κανείς θαυμάζει το λακωνικό κόλπο. Κλαδεύτηκαν τα υπάρχοντα δέντρα, γιατί ήταν ατιμέλητα, ήταν ακλάδευτα, ήταν απεριποίητα, είχαν μεγάλο βαθμό συγκόμωσης. Στον υπόρροφο κυριαρχούσε ο ασπάλαθος, ένας δασικός θάμνος με αγκάθια και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διαβεί, να περιδιαβεί, να έρθει κάποιος να κάνει μία βόλτα σε αυτό το όμορφο φυσικό τοπίο. Αφού κλαδεύτηκαν τα δέντρα, τα προϊόντα υλοτομίας καταστράφησαν με μηχανικά μέσα, με τη βοήθεια τρακτέρ και καταστροφέα. Αλλά στα πιο ψηλά σημεία του λόφου, όπου οι κλίσεις ήταν ισχυρές και είχαμε και μητρικές εξάρσεις πετρωμάτων, τα προϊόντα μαζεύτηκαν χειρονακτικά και κάηκαν. Αυτή ήταν η πρώτη φάση υλοποίησης του έργου. Στη συνέχεια έλαβε χώρα η αναδάσωση. Η αναδάσωση έγινε με τον παραδοσιακό τρόπο, χειρονακτικά, με τη χρήση πετροκασμά. Βρισκόμαστε στη Μάνη. Τα εδάφη είναι πολύ δύσκολα συνεκτικά πετρώδη. Έτσι λοιπόν έπρεπε να ανοιχτούν λάκι καταθέσεις όπου το έδαφος ήταν κατάλληλο, διαστάσεων 30 επί 40 ή όπου όσο το δυνατόν πιο βαθιά, για να φυτέψουμε τα φυτά μας. Επιλέχθηκε ένας φυτευτικός σύνδεσμος 5 επί 6, 6 επί 6, περίπου φυτέψαμε 40 φυτά το στρέμμα. Ένας ικανοποιητικός φυτευτικός σύνδεσμος, γιατί θα μας δώσει και τη δασοσιτάδα μετά από κάποια χρόνια. Χρειάζονται λοιπόν και τις αποστάσεις αλλά και φως για την ανάπτυξη των φυτών. Επιλέξαμε αυτόχθονα δασοπονικά είδη της ελληνικής χλωρίδας. Συγκεκριμένα βάλαμε χαλέπιο σπεύκι, μιας και βρισκόμαστε στο υψόμετρο σχεδόν της θάλασσας. Απέχουμε μόνο 50 μέτρα από τη θάλασσα. Βάλαμε κουκουναριές, βάλαμε αργές, ένα είδος βελανιδιάς, αλλά και πλατήφυλλα είδη στις καλύτερες ποιότητες τόπου, όπως φενδράμια, και στις πιο άσχημες βόρεια. Συγγνώμη, δυτικά, βορειοδυτικά από εδώ, επιλέξαμε το πουρνάρι. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε μία μεικτή συστάδα, η οποία θα δώσει άριστα αποτελέσματα μετά από κάποια χρόνια. Παράλληλα, υπάρχει μέρινα, προκειμένου αυτή η αναζωογονημένη ζώνη πρασίνου να έχει την απαραίτητη φροντίδα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε ένα αυτόματο αρδευτικό σύστημα, στάγδιν άρδευση, όπου το κάθε φυτό θα ποτίζεται και θα ελέγχεται το νερό που θα πέφτει ακριβώς στο ριζικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να ποτίζουμε όχι μεσημεριανές ώρες, ούτε πρωινές, αλλά τη νύχτα, βραδινές, μετά τη δύση του ήλιου. Καταλαβαίνετε, εκεί έχουμε λιγότερες απώλειες. Οι λάκοι ανοίχθηκαν με το σωστό τρόπο, στο βάθος που πρέπει, φυτεύτηκαν τα φυτά, απλώθηκε δίκτυο ίδρευσης για να μπορεί να ποτιστούν, γιατί ζούμε σε μια περιοχή η οποία οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, για να μπορεί να ποτιστούν, και πιστεύουμε ότι θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε τα σωστά ποτίσματά μας, τις σωστές αρδεύσεις, στους σωστούς χρόνους, την περιποίηση με το σκάλισμα και τη βοήθεια δίνοντας τροφή με 2 έως 3 λιπάνσεις το έτος, για 2 χρόνια θα έχουμε μια, πιστεύω, πολύ καλή επιτυχία. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία WIND, η οποία έλαβε δράση για αυτό το έργο, και ευελπιστώ και σε άλλα. Θέλω σαν υπηρεσία να ευχαριστήσω την WIND για τη χορηγία που έχει κάνει και για το έργο αυτό που προσέφερε, και πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια οι επόμενες γενιές θα απολαύσουν ένα δασίλειο επισκέψιμο και ωραίο και θα δώσει μια ομορφιά μέσα στην πόλη.